Μια Αγία Μοναχή έλεγε. Одна святая монахиня говорила. Δουλειά δική μας δεν είναι να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Наша задача это не заключается в том, чтобы думать о себе. Δουλειά δική μας είναι να σκεφτόμαστε τον Θεό. Наша задача думать о Боге. Και δουλειά του Θεού να σκέφτεται εμάς. А задача Бога думать о нас. Και να μας βρίσκει λύσεις. Находить разрешение. Και на нас. Να μας βγάζει από τα άπορα και αμήχανα και διέξοδα. И нас вытягивает из всяких безвыходных бед. Πήγε ένας νεαρός στον Άγιο Παΐσιο, ζούσε ο Άγιος. Пошел один молодой человек с этим Паиси, когда еще был. Και του λέει, γέροντα, έχω ένα πρόβλημα, είπε το πρόβλημά του. Старец, у меня проблема, я рассказал тебе. Και ο Άγιος του λέει, άφησε το πρόβλημα στην άκρη. И святой сказал, оставь пока в сторону все. Το ρωτάει, μπορείς να εκκλησιάσεις και να εξομολογήσεις, λέει, μπορώ. Спросил, можешь исповедоваться и ходить в церковь, могу. Μπορείς να λες την ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, μπορώ. Иисусу молитву читать можешь? Могу. Μπορείς να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή από Λάδι και άλλες μέρες? Μπορώ. Можешь соблюдать церковные посты среду и пятницу без масла? Могу. Μπορείς να διαβάζεις λίγο την Αγία Γραφή κάθε μέρα? Μπορώ. Можешь читать Священное Писание каждый день? Могу. Μπορείς να κάνεις καμιά ελεημοσύνη? Μπορώ. Милостыню давать можешь? Могу. Κάνε αυτά που μπορείς για να κάνει ο Θεός αυτά που δεν μπορείς. Делай то, что можешь, чтобы Господь сделал того, чего ты не можешь. Αυτό. Вот. Άλλη φορά θα βρω κάτι άλλο να το πω.